Είναι προγραμματέα του Ιούλη. Γίνεται ένα ακόμα βήμα. Εντάξει. Με κοινή απόφαση της Ελληνικής Βουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου για τη δημοσιοποίηση όλου του υλικού, το οποίο ήταν σε γνώση ή προήλθε μετά από την διετή επεξεργασία του από την Εξεταστική Επιτροπή, την αρμόδια της Βουλής, το 1986 μέχρι 88, πριν από 30 χρόνια. Εκείνη η συζήτηση είχε δώσει το έναυσμα για να υπάρχουν πορίσματα, επιμέρους πορίσματα της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας και άλλα πορίσματα, τα οποία είχαν έρθει τότε το 88. Σας λέω το ιστορικό, διότι έχει μια σημασία. Είχαν έρθει το 88 στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Έγινε αναλυτική συζήτηση, η οποία υπάρχει και μέσα στα πορίσματα που κατατέθηκαν και μέσα σε αυτά τα υλικά. Ουδέποτε όμως, παρότι υπήρχε τότε ρητή δέσμευση από την κυβέρνηση, ουδέποτε ήρθε στην Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί πόρισμα για την τραγωδία της Κύπρου. Παρέμειναν σε μια πρώτη συζήτηση επί των πορισματικών συμπερασμάτων πλειοψηφίας, μειοψηφίας και άλλων δυνάμεων. Τότε είχε υποβάλει ο κύριος Κάπος από το ΚΚΕ. Βεβαίως και αυτό έγινε αργά, διότι γνωρίζουμε ότι έγινε 11 χρόνια μετά την τραγωδία, δηλαδή το 85 αρχίσαν και κάναν αυτές τις ακροάσεις, τη συλλογή των υλικών. Από το 15 και μάλιστα στην πρώτη φάση της κυβερνήσεως που ήσασταν πρωθυπουργός, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου, του είχε δοθεί η δυνατότητα από την προκάτοχό μου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, να δει αυτό το υλικό, το που εφυλάσσετο. Και αμέσως μετά πλέον, από το Σεπτέμβριο του 2015, η Ελληνική Βουλή, με την παρουσία τότε και την ομιλία του κυρίου Μύρου, συνομολόγησε με πρακτικό το οποίο κάναν οι δύο πρόεδροι και ύστερα πήρε απόφαση, ομόφωνη η Ελληνική Βουλή, να αποδοθεί όλο αυτό το υλικό στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Αυτοί οι τέσσερις τόμοι από 600 σελίδες περίπου ο καθένας είναι οι πρώτοι από τους 30 ή 32 που θα εκδοθούν τα δύο επόμενα χρόνια, περίπου ένας κάθε μήνα. Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και από υπαλλήλους στελέχη της Βουλής, σε μια επιτροπή που προείσταται ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Αθανασίου, και με επιστήμονες από την Κύπρο, επί δύο χρόνια κάνανε μια συστηματική δουλειά πάνω σε αυτό το υλικό. Επαναλαμβάνω, είναι το σύνολο του υλικού το οποίο υπήρχε και είμαστε αισιόδοξοι, το συνομολογήσαμε και με τους Κύπριους συναδέλφους, ότι θα δώσει το έναυσμα, έστω μετά τόσα χρόνια, για να μαζευτεί και το υπόλοιπο υλικό, το οποίο έχουν οικογένειες και θύματα ή και αλλού και ιδρύματα και κόμματα στην Κύπρο. Τολμώ δε να σας πω ότι και στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα, όπως και τα αρχεία στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και στο ΓΕΘΑ, εκφράζω μία γνώμη, θα έπρεπε πλέον, με αφορμή και αυτή την έκδοση και τη δημόσια συζήτηση και την επιστημονική συζήτηση που θα επακολουθήσει στους επόμενους μήνες, επίσης να κάνουν μια αντίστοιχη δουλειά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σήμερα νομίζω ότι είναι μια μέρα που έχει έναν ιδιαίτερο ιστορικό, θα έλεγα, συμβολισμό, καθότι ο φάκελος, ο περιβόητος φάκελος της Κύπρου, ξέρετε, εγώ έτυχε να γεννηθώ τις μέρες των γεγονότων, 44 χρόνια πριν. Και μεγάλωσα, καθώς ο μεγάλωνα, θυμάμαι ότι κεντρικό θέμα στην πολιτική ζωή ήταν και της πολιτικής αντιπαράθεσης ενίοτε, ο περιβόητος φάκελος της Κύπρου. Και νομίζω ότι είναι ιστορική στιγμή όταν δίδεται επιτέλους αυτός ο φάκελος της Κύπρου στην δημοσιότητα,
και ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στα πραγματικά περιστατικά, στα γεγονότα που στιγμάτισαν την νεότερη ιστορία του τόπου. Και βεβαίως να πάψει πια αυτός ο φάκελος και αυτά τα γεγονότα, τα κρίσιμα, να αποτελούν το μαύρο κουτί της νεότερης ιστορίας μας. Η απόλυτη γνώση της ιστορίας, ακόμα και αν η ιστορία μας πληγώνει, είναι σχολείο για τις επόμενες γενιές και για την πολιτική ζωή του τόπου, που πρέπει να συνειδητοποιήσει από τα λάθη που γίναν στο παρελθόν πώς θα τα αποφύγει στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την εξαιρετική δουλειά που κάνατε τόσο εσείς, η Βουλή των Ελλήνων, όσο όμως και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αποδώσετε σήμερα και στο μέλλον, διότι έχουμε τους πρώτους 4 τόμους από μια σειρά που μπορεί να φτάσει, όπως είπα, τους 35 τόμους στην τελική της επεξεργασία, να αποδώσετε στις επόμενες γενιές, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα, ένα πολύτιμο υλικό που ρίχνει φως στα γεγονότα μιας πολύ ευαίσθητης στιγμής στην πορεία του ελληνισμού και στην σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι πράγματι είναι μια ιστορική στιγμή και ότι πράγματι συμβάλλεται σε ένα έργο το οποίο ενισχύει την αυτογνωσία μας, αλλά και τη δημοκρατία μας. Να σας προσθέσω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ο κύριος Σιλούρης, ο οποίος διεδέχθη τον κύριο Μύρου, εργάστηκε επίσης και εργάζεται και τώρα μαζί μας και θα επιδώσει και αυτός τους φακέλους στην πολιτική ηγεσία της Κύπρου με συστηματικό τρόπο για αυτό το θέμα. Η συνεργασία μας είναι απόλυτη σε όλα τα επίπεδα. Να σας επιδώσουμε...